μαζί. Και μέσω Skype, Χρήστης Παντελίδης, βουλευτής του ΔΥΚΟ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλή τηλεοπτική χρονιά με όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές ειδήσεις, κύριε Μιχαλάρη και αγαπητοί φίλοι. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, το Γενικό Ελεγκτή δεν μας αφήνεται να γιάσουμε εσείς οι πολιτικοί και οι θεσμοί της χώρας. Κυρίως με αρνητικές ειδήσεις συζητάμε και τον μπάχαλο και ο πόλεμος που έχει γίνει και η πολεμική αυτή για τα χρυσά διαβατήρια, κύριε Παντελίδη, δεν είναι αμεληταία. Όπως δεν είναι αμεληταίο και το φαινόμενο ως φαινόμενο, κύριε Μιχάλαρε, εξού και βρίσκονται σε εξέλιξη και έρευνες της εισαγγελίας και της αστυνομίας, εξού και έγιναν τρεις διαφορετικές ερευνητικές διαδικασίες και από την ελεγκτική υπηρεσία και από την Επιτροπή Νικολάτου, εξού και καταργήθηκε και το πρόγραμμα. Τελικά δεν πρέπει να το ξεχνούμε ότι αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και έχουν καταγραφεί στα πορίσματα αυτών των ερευνών οδήγησαν τελικά στην κατάργηση του προγράμματος. Εγώ πολύ επιγραμματικά θα πω, γιατί αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Το πρώτο είναι να προχωρήσουν οι υποθέσεις δίωξης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα όσων πρέπει να διωχθούν. Διότι πλέον η εισαγγελία έχει στα χέρια της ευρήματα, χρήσιμα ευρήματα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει μαζί με την αστυνομία, έτσι ώστε να υπάρξει δίωξη των υπευθύνων που ενέχονται σε ποινικά αδικήματα. Το δεύτερο είναι να καταγράψουμε και να συμφωνήσουμε ποια είναι αυτά τα φαινόμενα, τα παραθυράκια, οι διαδικασίες, τα κενά, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, έστω και αν έχει τελειώσει το πρόγραμμα, ακριβώς για να μην επαναληφθούν στο μέλλον, είτε σε παρόμοια προγράμματα, είτε γενικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία ή ένα υπουργείο. Και το τρίτο και σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, σε σχέση με την οικονομική διάσταση του ζητήματος, γιατί αυτό είναι που είχε ως στόχο το πρόγραμμα, την οικονομική ενίσχυση και του κράτους και της οικονομίας, είναι να βρεθεί τρόπος ανάκτησης μέρους των χρημάτων που προβλεπόταν να εισπραχθούν από το κράτος στο πλαίσιο των συμβολέων συνολικού ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι υπογεγραμμένα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όπως καταγράφεται και στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λουκαΐδη, να έρθουμε σε εσάς. Τελικά, πλανάται ένα ερώτημα στο κεφάλι του κόσμου, στο μυαλό της κοινωνίας. Τελικά, δεν κερδίσαμε τίποτα από τα χρυσά διαβατήρια. Ήταν ένα πλήρως αποτυχημένο πρόγραμμα από το οποίο πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπνευστές, οι αυτοί που το εφάρμοσαν, εσείς που το ψηφίσατε ενδεχομένως, ό,τι ψηφίσατε. Και πάλι όλοι. Όλοι φταίμε. Η ισοπαίδωση αυτή, ξεκινώ με τούτο, είναι λαθασμένη, γιατί αθώνει τους ένοχους και ενοχοποιεί τους αθώους. Πολύ απλά. Ναι. Όταν λέμε φταίνε όλοι. Τεράστιο λάθος αυτός ο αφορισμός, αυτή η γενίκευση. Δεύτερο, προφανώς εκ του αποτελέσματος η ζημιά που έχει προκληθεί για τη χώρα είναι τόσο μεγάλη που επηρεάζει και την οικονομία, και δεν μιλάμε μόνο για την απώλεια εσόδων. Εδώ μιλάμε για την ζημιά στη φήμη της χώρας που έχει επιπτώσεις προφανώς και στην οικονομική δραστηριότητα και στο πώς μας αντικρίζει ο έξω κόσμος. Και αυτό ασφαλώς, άμα το δει κάποιος συνολικά, έτσι όπως κατάντησαν το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων που το εμετέτρεψα σε μια βιομηχανία πώλησης χρυσών διαβατηρίων έναντι αγοράς κατοικίας, διότι δεν ήταν επενδυτικό πρόγραμμα, ήταν πρόγραμμα πώλησης πολυτελών ακινήτων. Έτσι το κατάντησαν και θέλω να υπενθυμίσω ότι έτσι επέμεναν να παραμείνει μέχρι τελευταία στιγμή, όταν με προφορικές τροπολογίες του Αβέροφ Νεοφύτου, τις οποίες ψήφισαν όλοι οι άλλοι, μόνο το ΑΚΕΛ καταψήφισε, δεν είμαστε το ίδιο, καταψήφισε, κάτι που σημαίνει κατάργηση του προγράμματος του ΑΚΕΛ. Λίγους, το 2019, λίγους μήνες πριν να καταργηθεί βασικά, καταψηφίσαμε. Γιατί του άλλαξαν τα φώτα, το επανέφεραν όπως ήταν το πρόγραμμα. Διατηρώντας το ως πρόγραμμα πώλησης πολυτελών ακινήτων. Ο Υπουργός Οικονομικών πριν από λίγο μας είπε ότι η μεσαία τάξη επωφελήθηκε στο σύνολό της από αυτό το πρόγραμμα. Ακούστε, από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι, όταν κάποιοι έτρωγαν με χρυσές κουτάλες, όχι κουτάγια, κάποιοι επωφελήθηκαν, ναι. Ξαναλέω όμως, πρέπει να βάλεις στη ζυγαριά όλα τα δεδομένα. Η χώρα μας σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει εκτεθεί σημαντικά η χώρα μας. Έχει κατρακυλήσει στους δείχτες διαφθοράς
Και όσοι ξέρουν από οικονομία, αυτό σημαίνει για τους όποιους τρίτους συναλλάσσονται μαζί μας συγκεκριμένα πράγματα αρνητικά για την οικονομία της χώρας. Τεράστιο το κόστος. Οπότε έτσι πρέπει να προσεγγιστεί το ζήτημα. Και ενώ με αρκετά που είπε ο φίλος ο Χρήσης, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, έχει παραλείψει κάτι πολύ σημαντικό. Όχι τυχαία, φαντάζομαι. Ναι. Τις ασήκωτες πολιτικές ευθύνες. Μέχρι χθες μιλούσα για αυτή την κυβέρνηση και την αποκαλούσαν γιατί κυβέρνηση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και της σύγκρουσης συμφέροντος. Γιατί όχι τυχαία ο κ. Παντελή. Διότι υποστηρίζουν ένα υποψήφιο, ο οποίος προερχόταν από την κυβέρνηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Δηλαδή θα τα βάλουμε με τον Αβέροφ όπως έκαμα, γιατί έχει ασήκωτες ευθύνες. Ναι. Που τρέχει για πρόεδρος. Ασφαλώς με τον ίδιο τον πρόεδρο Αναστασιάδη, μάλιστα, αλλά ο κύριος Αναστασιάδης δεν τρέχει για υποψήφιο. Βάλτε μια ανωτελεία και θα επανέλθουμε στη δευτερολογία. Ερώτημα. Όταν ο κύριος Χριστοδουλίδης κάλυπτε και συγκάλυπτε, έβγαινε στα Bloomberg και έκανε επιστολές και απαντούσε και κάλυπτε και συγκάλυπτε. Κατανοητός. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, θέλουμε να πιστέψουν ότι έχει ευαισθησία στην καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Βάλτε ανωτελεία και θα επανέλθουμε, κύριε Λουκαΐδη. Από την Κύπρο να καταλάβω τα τελευταία χρόνια. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Μιχάλαρε, κοιτάξτε, ακούγονται πολλές υπερβολές. Υπερβολή είναι, για παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται ότι δεν υπήρξε το παραμικρό οικονομικό όφελος. Όπως υπερβολή ήταν. Ερώτηση έκανα. Ναι. Μα δεν. Και σωστά θέτεται το ερώτημα. Επειδή υπερβολή ήταν και η αντίθετη άποψη, την οποία εξέφραζαν κάποιοι υπέρμαχοι του προγράμματος, ότι η κυπριακή οικονομία εξαρτάται από το πρόγραμμα. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Βοήθησε το πρόγραμμα και κάθε τι που βοηθά είναι καλοδεχούμενο κάποιος, αν μπορούσε να πει, αλλά δεν εξαρτώταν η κυπριακή οικονομία από το πρόγραμμα, ούτε οφείλεται η ανάκαμψη σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτή είναι, ένα το κρατούμενο. Θεωρώ είναι η τεκμηριωμένη θέση, όπως προέκυψε μέσα από μελέτη που έγινε. Με τον ίδιο τρόπο, θεωρώ ότι ακούγονται πολλές υπερβολές για τα σφάλματα στην διαχείριση αυτού του προγράμματος. Έγιναν. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως μέλος που υπήρξα της κυβέρνησης, μου αναλογεί μια ευθύνη την οποία συλλογικά έχει αναλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έγιναν λάθη τα οποία πράγματι εξέθεσαν και την κυβέρνηση και τον τόπο. Όταν δίνεις διαβατήριο σε περίπτωση όπως αυτός ο Μαλαισιανός, είναι σοβαρότατο σφάλμα. Και επαναλαμβάνω, έχει αναγνωριστεί αυτό το λάθος. Θα σας ρωτήσω κάτι, επειδή τα λέμε από συνέχεια αυτό, για τις πολιτικές ευθύνες. Από αυτό. Νιώθετε ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες εμπράκτως, δηλαδή να παραιτηθεί αν είναι πολιτικός, να πάει στη δικαιοσύνη αν δεν είναι πολιτικός. Ή και τα δύο, αν πολιτικός θα πάει και στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Θεωρείτε ότι είμαστε στο σημείο αυτό που πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ανεξάρτητη από την όποια πολιτική συζήτηση. Αλλά όπως έλεγα ότι υπάρχουν υπερβολές και ακραίες προσεγγίσεις για το αν βοήθησε ή όχι, το ίδιο υπερβολική είναι και αυτή η συζήτηση. Για παράδειγμα, να φορτώνεται η ευθύνη στην παρούσα κυβέρνηση για το γεγονός ότι επωφελήθηκαν ξένοι του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ. Τη στιγμή που αυτό το δικαίωμα, το παράθυρο να το δικαιούνται και ξένοι, μάλιστα, άνοιξε το 2012 με πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης. Ολοκληρώστε. Δηλαδή, εγώ δεν θα ένιωθα καλά, κύριε Μιχάλαρε, να ήταν η δική μου κυβέρνηση που έφερε πρόταση να το δικαιούνται ξένοι. Ναι. Μάλιστα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση, ελάχιστης παραμονής στην Κύπρο, οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο να είναι η μόνιμη τους κατοικία, μάλιστα, για όσο καιρό είναι στην Κύπρο. Και να, φταίγει, και να επιρρύπτονται ευθύνες στην παρούσα κυβέρνηση. Έγιναν λάθη, ναι, αναγνωρίζονται, αλλά αυτό το παιχνίδι, το πολιτικό που αναζωπυρώνει κάθε φορά που έχουμε εκλογές, δεν είναι σοβαρό, δεν είναι υπεύθυνο και ούτε και θα τους βγει προεκλογικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελίδη. Όσο πιο περιεκτικά μπορείτε για να πολύ σύντομα, κύριε Μιχάλαρη, γιατί με προκάλεσε ο κύριος Λοντέρης, ναι. Και έκρινε αυτά που δεν είπα, αντί να κρίνει αυτά που είπα. Να υποθέσω ότι επειδή ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στις ποινικές ευθύνες, δεν θέλει να μπει κανείς φυλακή, ή επειδή ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στην ανάκτηση των χρημάτων, δεν θέλει να ανακτήσουμε χρήματα. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Η αντίφαση του κυρίου Λουκαΐδη είναι ότι στην αρχή της τοποθέτησης του είπε ότι το φταίνε όλοι αδικοί αυτούς που δεν φταίνε πολύ και ευνοεί αυτούς που πραγματικά φταίνε, και μετά ξαφνικά επικεντρώθηκε
στον κύριο Χριστοδουλίδη. Όχι, για μας δεν ευθύνεται ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεν ευθύνεται ο κύριος Παμπορίδης. Δεν ευθύνεται η αείμνηστη Ζέτα Εμιλιανίδου. Δεν ευθύνεται ο Μακαρίτης ο Μητσόπουλος. Δεν ευθύνεται η Βασιλική Αναστασιάδου. Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν υπουργός οικονομικών ευθύνεται, μιας και τον έχουμε εδώ. Αυτή με την επιχειρηματολογία του κυρίου Λουκαΐδη, σε λίγο το ΑΚΕΛ θα μας πει ότι δεν ευθύνεται ο πρόεδρος Αναστασιάδης επειδή δεν ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο, επειδή δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είναι σαφές ότι η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως και κυρίως στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών που είχαν την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος και είναι λυπηρό μέσω μιας προεκλογικής σκοπιμότητας μερικών μηνών να επιχειρείται, επαναλαμβάνω, η ισοπαίδωση και οι 11 έχουν από ένα 11ο ευθύνη και τελειώσαμε. Και ευχαριστούμε έτσι πολύ. Που ξεπλένονται οι πραγματικά υπεύθυνοι. Ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσατε, κύριε Λουκαΐδη. Ναι. Φαίνεται ότι επειδή είναι στο στούντιο δεν με άκουσε ή με έχει διαστρεβλώσει ο κύριος Χρήστης Παντελίδης, διότι ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά που είπε και δεν τα επανέλαβα. Και είπα ότι είχατε αφήσει πίσω, κύριε Παντελίδη, τις βαρύτατες, τις ασήκωτες πολιτικές ευθύνες. Ναι, αλλά λοιπόν, είπατε ότι τυχαία τώρα, από εκεί πιάστηκε ο κύριος. Προφανώς δεν ήταν τυχαία. Ναι. Μα μόλις το έχει πράξει. Απάλλαξε από τις ευθύνες ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν είναι οποιοδήποτε μέλος. Όλοι είχαν ευθύνη. Όλοι, ανεξαιρέτως, που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά αν ένας εξ αυτών τρέχει για πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό αναβαθμίζει σημαντικά την κρίση που πρέπει να έχει ο κόσμος απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί την ψήφο του λαού και μάλιστα έχει πάρει τη στήριξη ενός κόμματος που κατηγορούσε αυτή την κυβέρνηση για διαπλοκή και διαφθορά. Πόσο ευαίσθητος είναι στα θέματα διαπλοκής και διαφθοράς? Μάλιστα. Θα καταπολεμήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά? Μα ακούστε, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, δεν ήταν το παιδί για τα θελήματα σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις. Δεν έπαιρνε τα τσιγάρα και τα ποτά. Συναποφάσιζε. Και ξέρετε επίσης, επειδή είπα πολλά και ξεκίνησα για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, μην μου βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Από τον κύριο Νεοφύτου ξεκίνησα. Και πάλι μην με διαστρεβλώνετε, κύριε Παντελίδη. Λοιπόν, γιατί έχει βαρύτατες, ασήκωτες ευθύνες. Λέω το εξής. Και ολοκληρώνουμε, κύριε. Δεν θα συγκρίνω κάτι που έχω πει ξανά με την ευαισθησία που έδειχνε η κυβέρνηση Χριστόφια ή η υπουργή της, που υπουργός της στους 6 μήνες παραιτήθηκε απέδρασε, γιατί απέδρασε ένας κρατούμενος. Προσέξτε τώρα. Απέδρασαν 17 τα τελευταία 2 χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Δεν ίδρωσε το αυτή κανένας. Πάω σε κυβέρνηση συναγερμού. Χρήστος Στυλιανίδης. Ανεξάρτητα αν κάποιος διαφωνεί ή όχι. Μην τους πιάσουμε όμως, κύριε Λουκαΐδη, δεν θα προλάβουμε. Ναι, για ένα πολύ μικρό δυσεμβέλεια σκάνδαλο, προσπάθεια συγκάλυψης από τον Μακαρίτη, τον Γλάφκο, τον Κλειρίδη, του Ντίνου, του Μιχαηλίδη, παρατήθηκε από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Χριστοδουλίδης τι έκανε? Μάλιστα. Κάλυπτε και συγκάλυπτε. Στήριζε και υποστήριζε. Όπως, κύριε Παντελίδη, στήριζε και τις αποφάσεις του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Αβέροφ και του κύριου Αναστασιάδη να κλείσουν τον συνεργατισμό. Ζητήσατε τον λόγο. Επικρίνατε, βγάλαμε μαζί ψήφισμα. Όπως μαζί αποφάσισαν να στηρίζουν τις τράπεζες. Και ευχαριστούμε δεν πολύ, κύριε Λουκαΐδη. Θέλετε να συνεχίσω? Όχι, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε. Είναι συνυπεύθυνος και η ευθύνη του αυξάνεται σημαντικά, κύριε Χρήστο, από την ώρα που τρέχει ως υποψήφιος πρόεδρος. Πώς άγιος θα κρυθεί πολιτικά ο κύριος Χριστούλη? Ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε ότι τώρα εμφανίστηκε στην Κύπρο δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε. Πρέπει να πάρει το λόγο ο κύριος Γεωργιάδης. Σας ακούμε. Γι' αυτό το θέμα των υπουργών, ακούστε την υποκρισία της αντιπολίτευσης. Ναι. Ο υπουργός άμυνας, που έκανε νομίζω στο Υπουργείο 1,5 χρόνο, φταίει. Φταίει. Τίθεται ζήτημα για τον υπουργό άμυνας, ο οποίος σήμερα είναι βοηθός Γενικού Εισαγγελέας. Ναι. Για τον υπουργό δημόσιας τάξης, νομίζω 1 χρόνο έκατσε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το ίδιο. Φταίει. Ο υποψήφιος του δίκο του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, που ήταν 8 χρόνια το δεξί χέρι του πρόεδρου Αναστασιάδη. Και εγώ θεωρώ ότι δεν επιρρύπτω εγώ ευθύνες στους υπουργούς ασφαλώς. Κατά την άποψη του δίκο ήταν η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν φταίει καθόλου. Ο άμυνας φταίει, ο δημόσιας τάξης φταίει, ο εξωτερικών δεν φταίει. Εγώ δεν βρίσκω αυτή τη λογική, ναι. Ούτε και με αφορά αυτή, ούτε και με αφορά αυτή, ούτε και με αφορά αυτή η συζήτηση. Κύριε Μιχάλαρε, επαναλαμβάνω, ναι. Τα σφάλματα της αυτή κυβέρνηση τα αναγνωρίζει.
Όμως οι πολίτες αναγνωρίζουν επίσης την προσπάθεια μιας όξυνσης, μιας υπερβολής σε αυτό το ζήτημα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από άλλους, που σκοπό έχει όχι την πραγματική έτσι, ανασκόπηση λαθών, αλλά τις εντυπώσεις. Στο ίδιο, και επειδή άκουσα την κουβέντα σας και με τον Γενικό Ελεγκτή, μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Εκκρεμούν 2 δισεκατομμύρια ανίσπρακτοι φόροι. Και δημιουργείται ένα ζήτημα έτσι εντυπώσεις. 2 δισεκατομμύρια, σκεφτείτε πράγματα που μας θα κάναμε. Μας φαίνονται πολλά με το φτωχό μας το μυαλό. Είναι πολλά. Σκεφτείτε όμως, δέστε όμως την πραγματικότητα ως εξής. Κάθε χρόνο τα έσοδα του τμήματος φορολογίας είναι σχεδόν 6 δισεκατομμύρια. Ναι. Στα 10 χρόνια είναι 60. Ναι. Στα 20 χρόνια είναι 120. Και ούτω καθεξής. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, όχι 10 και 20 χρόνια, κάποια μέρος τους είναι 30-35 χρονών ανίσπραχτα από εταιρείες που έχουν κλείσει κλπ. Και ολοκληρώσει δηλαδή το στα 100-120, ναι. 150 δισεκατομμύρια έχουν μείνει πίσω 2 για διάφορους λόγους. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλό, δεν μας περισσεύουν 2 δισεκατομμύρια να τα αφήνουμε ανίσπραχτα. Είναι αναπόφευκτο, κύριε Μιχάλαρε, επειδή κάποια εταιρεία θα πτωχεύσει. Μάλιστα. Ένα πρόσωπο θα αδυνατεί. Άλλος θα φοροδιαφεύγει, άλλος θα αδυνατεί, άλλος θα κρύβεται, άλλος θα κλέβει. Έτσι μαζεύονται 2 δισεκατομμύρια. Μην μηδενίσουμε το κράτος πρέπει να κάνει δουλειά του. Και θα συμφωνεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι μέρος αυτών τουλάχιστον εισπράσσεται και μπορεί να εισπραχθεί και έχουμε ευθύνη συνεχώς. Αλλά εισπράξουμε ένα πράγμα είναι να λες 2 δισεκατομμύρια για να προκαλείς εντυπώσεις και άλλο να πεις ότι είναι 2 από τα 150 που έχει καθυστερήσει η εισπράξη. Πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να πούμε πάρα πολλά. Οπότε ευχαριστούμε για την κατανόηση. Να είστε καλά, κύριε. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Βασίλη Τσιρόπουλο. Ο τουρκικός πόλεμος προπαγάνδας κατά της Ελλάδας συνεχίζεται. Μετά το παραλήρημα για παρενόχληση τουρκικών F-16 από ελληνικά, τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας διαρρέει ότι οι ελληνικοί S-300 κλείδωσαν τουρκικά μαχητικά που βρίσκονταν σε αποστολή του ΝΑΤΟ. Τουρκικά αεροσκάφη εν ώρα υπηρεσίας παρενοχλήθηκαν από το ρωσικής κατασκευής ελληνικό σύστημα αεράμυνας S-300 που είναι εγκατεστημένο στο νησί της Κρήτης. Τέτοιες πράξεις περιγράφονται ως εχθρικές ενέργειες σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ. Όπως μεταδίδουν, το επεισόδιο συνέβη στις 23 Αυγούστου δυτικά της Ρόδου στα 10.000 πόδια.